Ευρώπη πρέπει να αλλάξει σε κάποια θέματα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ιταλός Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι σε συνέντευξή του στο κανάλι Rai Uno. Όπω τόνισε, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική τα τελευταία χρόνια έφερε και πάλι την ανάπτυξη στι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ευρώπη η λιτότητα προκάλεσε απώλεια θέσεων εργασία. Ο Ιταλός Πρωθυπουργό σημείωσε πως ναι, μένει η χώρα του πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά συγχρόνως η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι τέλειωσε η περίοδος κατά την οποία έδινε μαθήματα στην Ιταλία και της έλεγε τι μάθημα να διαβάσει. Ο Κάρλες Πουιγντεμόντ είναι ο νέος πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Καταλωνίας. Ο νέος πρόεδρος έσπευσε να δηλώσει ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης από την Ισπανία με στόχο να πραγματοποιηθεί ληφθεί εντό 18 μηνών. Δεν θα επιτρέψω ούτε μία ενέργεια που θα πλήττει την ενότητα και την κυριαρχία τη Ισπανία, ήταν η άμεση απάντηση του Μαριάνο Ραχόι. Η ταινία The Revenant στην τελετή απονομή των 73 τρίτον χρυσών σφέρων που πραγματοποιήθηκε χθε στο Λο Άντζελε. Ο μεξικανός σκηνοθέτη της ταινία και βραβευμένος με Όσκαρ Αλεχάνδρο Γκονζάλε Ιναρίτου κέρδισε τη χρυσή σφαίρα καλύτερης σκηνοθεσίας. Ο πρωταγωνιστής της Λεωνάρντο Ντικάπριο επιβεβαίωσε τις προβλέψεις και απέσπασε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ το δερεύαιναν τα απέσπασε και το βραβείο καλύτερης δραματικής ταινίας. Ατελείωτες ουρές κάνουν οι Αμερικανοί για να παίξουν Powerball, το αμερικανικό λότο δηλαδή, καθώς αναμένεται να μοιράσει το απίστευτο ποσό του 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από 14 συνεχή jackpot, αφού την τελευταία φορά που υπήρξε η νικητής ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη.